Η Κρήτη σήμερα και όλη η ομάδα της εκπομπής το προσπαθήσαμε αρκετά. Εύη Σπανού, πού θα πάμε, πού θα συνδεθούμε? Θα πάμε να συνδεθούμε με το μεγαλύτερο ερευνητικό σκάφος των ΗΠΑ, καθώς τα ευρήματα από τις έρευνες που πραγματοποιεί στην περιοχή, στη θαλάσσια περιοχή της Σαντορίνης, είναι πολλά και σημαντικά. Και νομίζω περισσότερα θα μας πει και για την πορεία των ερευνών μέχρι τώρα. Εγώ θα σταθώ ότι είναι, και σε διακόπτω και συγγνώμη, είναι το μεγαλύτερο ερευνητικό σκάφος των ΗΠΑ, σωστά? Πολύ σωστά. Με το εσωτερικό του θα συνδεθούμε ευθύς αμέσως. Και θα συναντήσουμε την κυρία Εύη Νομικού, είναι αναπληρώτρια καθηγήτρια φυσικής γεωγραφίας και γεωλογικής ωκεανογραφίας στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο. Την οποία την αγαπάμε ιδιαίτερα, καθώς ποτέ δεν μας έχει πει όχι στις οχλήσεις. Την καλησπέρα μας από Κρήτη, κυρία Νομικού. Καλησπέρα, καλησπέρα από το Joint Resolution. Είμαστε ουσιαστικά ενπλό, εκτελείται αυτή τη στιγμή υποθαλάσσια ερευνητική γεώση. Δυστυχώς δεν μπορούμε να πάμε έξω, αλλά μπορείτε να πείσω μου το μεγάλο το γεωτρύπανο. Αυτή τη στιγμή λοιπόν εκτελείται υποθαλάσσια ερευνητική γεώτρηση ανάμεσα στην Άνυδρο. Είναι ένα μικρό νησάκι δίπλα στην Ανάφη. Το βάθος εδώ, για να ξέρουν λίγο και οι ακροατές μας, είναι 670 μέτρα και το γεωτρύπανο ήδη έχει φτάσει περίπου στα 250-280 μέτρα κάτω από τον υποθαλάσσιο πυθμένα. Ο σκοπός λοιπόν του ταξιδιού, αυτού του πολύ σημαντικού ταξιδιού, και επιτρέψτε μου να πω ότι γράφουμε ξανά τη γεωλογική ιστορία της Σαντορίνης, είναι ότι θέλουμε να πάρουμε πυρήνες από συγκεκριμένες 6 θέσεις γύρω από τον ηφαιστειακό χώρο της Σαντορίνης, ανάμεσα δηλαδή στην Αμοργό, στην Ανάφη και στη Σαντορίνη και στα Χριστιανά, έτσι ώστε να μπορέσουμε να ανακαλύψουμε τα ειζήματα τα οποία είναι αδιατάρακτα μέσα στον υποθαλάσσιο πυθμένα, γιατί κάθε πλευρά ενός ειζήματος, κάθε ίζημα δηλαδή, κάθε στρώμα ενός ειζήματος έχει και τη δική του γεωλογική ιστορία. Σκοπός λοιπόν του ταξιδιού είναι να βρούμε όσο το δυνατόν περισσότερες ηφαιστειακές εκρήξεις που έγιναν τα τελευταία 3 με 5 εκατομμύρια χρόνια. Έχουν προκύψει τα πρώτα συμπεράσματα από την έρευνα που πραγματοποιείται το τελευταίο χρονικό διάστημα, και αν ναι, είναι προς δημοσίευση, τα περιμένουμε, τα αναμένουμε? Ωραία, να πούμε λοιπόν ότι έχουμε ξεκινήσει, το πλοίο αυτό ξεκίνησε από την Ταραγκόνα, από ένα λιμάνι στη Βαρκελόνη. Φτάσαμε στα ελληνικά χωρικά ύδατα στις 21 Δεκεμβρίου. Επομένως, καταλαβαίνετε ότι Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά, αφού είμαστε ακόμα εδώ, είμαστε εν πλώ. Το πλοίο έχει μήκος 143 μέτρα και ο γερανός ουσιαστικά του γεωτρύπανου έχει 62 μέτρα. Και επιβαίνουν 117 άτομα, από αυτούς οι 55 είναι επιστήμονες και τεχνικό προσωπικό, και έχουν εκτελεστεί μέχρι στιγμής 3 υποθαλάσσιες ερευνητικές γεωτρήσεις. Ναι. Αυτή τη στιγμή είμαστε στην τέταρτη, έτσι, αλλά θα ξαναπάμε στον Κολούμπο σε λίγο, για να βρούμε τη γεωλογική ιστορία. Οι πυρήνες, αυτό είναι και το πιο σημαντικό για να απαντήσουμε στην ερώτησή σας. Οι πυρήνες των ειζημάτων που ανεβαίνουν ανοίγονται και αναλύονται επί τόπου, αλλά βέβαια τα συμπεράσματα, για να είμαστε και λίγο πιο ασφαλείς στο τι λέμε και πώς ενημερώνουμε τον κόσμο, θα είναι τους επόμενους 2 με 6 μήνες, έτσι ώστε να μπορέσουμε να γίνουν όλες οι αναλύσεις, όχι μόνο εδώ, αλλά να ακολουθήσουν αναλύσεις και στα πανεπιστήμια ουσιαστικά των ερευνητών. Αυτό που είναι πολύ σημαντικό είναι ότι, ναι, πράγματι όλα τα αποτελέσματα είναι καταπληκτικά, έχουμε μάθει πάρα πολλά πράγματα. Να μας επιτρέψετε όμως να τα ξανασυζητήσουμε μετά από 2 μήνες για να είμαστε πιο σίγουροι. Γίνονται χρονολογήσεις, γίνονται ορυκτολογικές αναλύσεις, γίνονται αναλύσεις του μαγνητικού πεδίου, γίνονται γεωφυσικές αναλύσεις. Φανταστείτε λοιπόν ότι είναι ένα κινητό πανεπιστήμιο με πάρα πολλά εργαστήρια, όπου οι επιστήμονες δουλεύουν καθημερινά επί 12 ώρες, έχουμε 12-ωρη βάρδια, για να βγάλουμε όσο το δυνατόν περισσότερα αποτελέσματα. Κυρία Νομικού, είναι η πρώτη φορά, αν δεν κάνω λάθος, που το Joint Resolution επισκέπτεται την Ελλάδα και συγκεκριμένα το θαλάσσιο χώρο της Σαντορίνης. Και όπως είπατε και εσείς, γράφεται ιστορία, και μια ιστορία στην οποία μάλλον έχουν και πολύ σημαντικό ρόλο οι Έλληνες επιστήμονες, η ομάδα η δική σας, οι άνθρωποι που εδώ και πάρα πολλούς μήνες εργάζονται για αυτό το οποίο πραγματοποιείτε τώρα. Σωστά. Η πρόταση αυτή λοιπόν για την ιστορία είχε κατατεθεί το Μάρτιο του 2018. Σε κάποιος από το 2014, μια μεγάλη διεθνή επιστημονική ομάδα προσπαθούσε να μαζέψει τα δεδομένα τα οποία ήταν απαραίτητα για τη συγγραφή της πρότασης. Στο πλοίο επιβαίνουν τις Έλληνες επιστημονικές γυναίκες, ουσιαστικά. Είμαι εγώ από το Πανεπιστήμιο της Αθήνας, η Όλα Υποκουσιούρα από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο και η δική σας ουσιαστικά συμπολίτησα, η Βούλα Πολυμενάκου, η οποία θα εντυπωσιαστεί στο πλοίο στις 28-29 Ιανουαρίου, έτσι ώστε να εξετάσουμε επίσης το μικροβιολογικό κόσμο των κομμάτων. Τις Ελληνίδες συμμετέχουν σε αυτή την αποστολή. Είναι πάρα πολύ σημαντικό
έχουν Έλληνες σε τέτοιες αποστολές, σε τέτοια μεγάλα ουσιαστικά ευρήματα, τα οποία γνωρίζουμε πολύ καλά, ότι θα μας δώσουν αποτελέσματα. Παλαιογεωγραφική εξέλιξη του χώρου και πώς συνδέονται τα ηφαίστεια της περιοχής με την τεχνολογία. Μην ξεχνάτε πόσο έχουν γίνει κατά το παρελθόν. Μάλιστα. Είναι και μάλιστα. Σε διαδικασία τώρα, οπότε δεν ακούμε καλά ακριβώς, την κυρία Νομικού, κάπου έχουμε διακοπή. Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά, ανανεώνουμε το ραντεβού, το κλείσαμε σε 2 μήνες όπου θα έχουμε και τα συμπεράσματα τα οποία θα είναι και επιβεβαιωμένα με επιστημονικό τρόπο τεκμηριωμένα, οπότε θα τα πούμε σε 2 μήνες. Να συνεχίσετε, μας ακούτε? Έχει σιγά. Βέβαια. Έχει να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.